Συστηματικούς ελέγχους στα πλοία της ακτοπλοείας για την τήρηση των μέτρων προστασίας από το κορονοϊό, από επιβάτες και πληρώματα, πραγματοποιεί σε όλα τα λιμάνια της χώρας το λιμενικό σώμα. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των ταξιδιών από κλιμάκια του λιμενικού σώματος που θα βρίσκονται στα πλοία της ακτοπλοείας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Πλακιωτάκη και με διαταγή του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο οι συστηματικοί έλεγχοι για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και μάλιστα γίνονται έλεγχοι και εν πλώ. Δηλαδή δεν αρκούμαστε μόνο στους ελέγχους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση στα λιμάνια, επιβιβάζονται ένστολα στελέχη βαθμοφόροι του λιμενικού σώματος και διενεργούν τους ελέγχους και μέσα στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώνουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού φέρεται η απαραίτητη μάσκα και τηρούνται οι αποστάσεις. Στόχος των ελέγχων είναι η καθολική εφαρμογή των μέτρων προστασίας από πληρώματα και επιβάτες σε μια περίοδο που η κίνηση επιβατών με πλοία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο με τη σταδιακή άνοδο των αφίξων τουριστών στη χώρα μας. Η προστασία της υγείας των κατοίκων των νησιών αλλά και των επιβατών και πληρωμάτων των πλοίων ήταν και παραμένει καθοριστική προτεραιότητα. Με τη συνεργασία όλων και την πολύτιμη συμβολή των γυναικών και ανδρών του λιμενικού σώματος, θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε ασφαλή ταξίδια με πλοία και νησιά χωρίς κρούσματα, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Ότι υπάρχουν κάποιοι απαρέγκλητοι όροι, οι οποίοι είναι οι προϋποθέσεις επιβίβασης. Είναι η μάσκα, η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου και βέβαια η απόσταση 1,5 μέτρου. Να πούμε ότι αν κάποιος αρνηθεί να βάλει μάσκα ή να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, δεν επιβιβάζεται στο πλοίο. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του πλοίου, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή παραμονή μέσα στο πλοίο με τις απαραίτητες αποστάσεις. Έχουν σημανθεί τα καθίσματα που μπορεί να κάθεται κάποιος μέσα στο πλοίο. Τα πλοία της ακτοπλοείας, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο πρωτόκολλο επιβατών, μπορούν να έχουν πληρότητα στο 60% για αυτά που δεν διαθέτουν καμπίνες και στο 65% σε αυτά που διαθέτουν καμπίνες. Ωστόσο, η πληρότητα στο λιμάνι του Ηρακλείου αγγίζει το 40%. Δεδομένου και των ημερών και μετά την άρση του lockdown, βλέπουμε ότι η ημερήσια κίνηση, η επιβατική αναχώρηση κατά την επιβίβαση δεν ξεπερνά τον αριθμό των 600 επιβατών με 650. Και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εντατική είναι η έλεγχη για τη χρήση μάσκας, η οποία είναι υποχρεωτική. Τα μέτρα που εφαρμόζουμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι τα μέτρα που συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η EASA, τα οποία είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας, η είσοδος εντός του κτηρίου μόνο των απαραίτητων, αυτών που ταξιδεύουν και των απαραίτητων εργαζομένων, η απόσταση μεταξύ ενός και του άλλου, η κοινωνική απόσταση που λέμε, τα social distancing, και οι τρόποι υγειονομικής, κλείσιμο χέρια, δείξιμο στον αγώνα.